Θα μείνουμε στο θέμα του φορολογικού νομοσχεδίου. Υπενθυμίζω το χρονοδιάγραμμα. Μέσα στην εβδομάδα η κυβέρνηση υποστηρίζει πως θα μπει σε δημόσια διαβούλευση και στόχος είναι να ψηφιστεί το επόμενο διάστημα. Σφοδρές αντιδράσεις ήδη από αρκετούς παραγωγικούς φορείς και επαγγελματικούς κλάδους. Θα μείνουμε στο θέμα αυτό. Θα πρέπει να συνομιλήσουμε με τον κύριο Γιάννη Χατζηθεοδοσίου. Είναι ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αθηνών. Καλησπέρα σας, κύριε Πρόεδρε. Καλησπέρα, Γιάννη Χριστόδουλε, καλησπέρα στους συνεργατές μας. Και ευχαριστώ τον χρόνο σου, νομίζω ότι είστε εκτός έδρας σήμερα. Γνωρίζω επίσης ότι είχατε πάρει μέρος και σε συναντήσεις και είχατε και επαφές και με πολιτικά στελέχη για το θέμα αυτό. Να μείνουμε στην ουσία του προβλήματος. Κατά τη γνώμη σας, τι γίνεται λάθος με αυτή την πρωτοβουλία της κυβέρνησης? Καταρχήν πρέπει να πω, κύριε Χριστόδουλε, ότι εμείς ως θεσμικός φορέας και υπηρετώντας την υγεία και την πνευματικότητα, ασφαλώς και θέλουμε να χτυπηθεί η φοροδιαφυγή και η παραοικονομία, γιατί είναι τα δύο μεγάλα αγκάθια και γιατί πολύ απλά αυτό που καταλαβαίνει ο καθένας, όταν κάποιοι φοροδιαφεύγουν, τότε καλούνται οι υπόλοιποι να σηκώσουν τα βάρη αυτών που φοροδιαφεύγουν, το οποίο είναι άδικο και θα έλεγα ότι είναι και πιο σκληρή μορφή αθέμπτου ανταγωνισμού. Ναι. Το νομοσχέδιο όμως που κατεβαίνει, δεν μιλάμε για ένα νομοσχέδιο που χτυπάει την φοροδιαφυγή, αλλά ένα νομοσχέδιο που απλά η πολιτεία εισπράττει 600 εκατομμύρια το χρόνο από τους πιο αδύναμους και μάλιστα με ένα νόμο οριζόντιο. Και εξηγούμε. Ξέρω ότι ο μέσος πολίτης λέει ότι δεν μπορεί το 71% των μικρομεσών να πληρώνει κάτω από 10.000. Είναι απόλυτα σωστό και ασφαλώς η μεγάλη πλειοψηφία προδιαθέτει. Εδώ όμως μαζί με τα ξηρά καίγονται και τα χλωρά. Ανάμεσα σε αυτούς υπάρχουν και κάποιοι που στα 15 χρόνια της οικονομικής κρίσης είναι αλήθεια ότι βγάζουν λιγότερα και πώς αιτιολογείται. Ξέρετε, ο νόμος δεν λαμβάνει υπόψη του πιθανόν άλλα εισοδήματα. Θα μπορούσε καλύτερα κάποιος ο οποίος είναι σήμερα στην καβάλα να έχει ένα εισόδημα από το ελεύθερο επάγγελμα και να έχει και άλλα εισοδήματα είτε από αγροτικές πηγές είτε από κάποια άλλη επιχείρηση που κάνει, τα οποία να λαμβάνει υπόψη της. Ναι. Άρα καταρχήν κάθε νόμος οριζόντιος είναι εξίσως άδικος. Γιατί δεν χτυπάει τη φοροδιαφυγή? Κάνω ένα ερώτημα. Πώς ακριβώς παρεμβαίνει στη σχέση μεταξύ του ελεύθερου επαγγελματία και του καταναλωτή? Λέει, για παράδειγμα, ο νόμος αυτός περιορίζει αλλαγές, λέω τυχαία, επειδή αυτά τα επαγγέλματα ακούγονται, του γιατρού, του οδοντίατρου, του δικηγόρου, του υδραυλικού, του ηλεκτρολόγου, στο αν θα παίρνει αύριο το πρωί, η αμοιβή του θα είναι με χρήματα ή θα είναι με απόδειξη. Θα είναι μαύρα δηλαδή χρήματα ή με απόδειξη. Mm-hmm. Ασφαλώς και όχι. Άρα ουσιαστικά χτυπάει τους πολύ μικρούς. Και το δεύτερο χαρακτηριστικό είναι ότι δεν μπορείς να προβλέπεις σε 3 χρόνια κέρδη για μια επιχείρηση, γιατί αυτό λέγεται επιτυχή. Ενώ αυτό που κάνουμε εμείς λέγεται κάνουμε επιχειρήν. Που ενέχει μέσα το ρίσκο. Ναι. Ότι η επιχείρηση δεν πάει καλά, δεν μπορεί να προβλέψει και να το κάνει. Πρακτικά λοιπόν, αν θέλει να χτυπηθεί η φοροδιαφυγή, θα σας πω 3 μέτρα εξ συντομία. Πρώτο μέτρο. Θέλουμε να χτυπήσουμε την παραοικονομία και να έχει ο πελάτης απόδειξη από τις αλλαγές του με τον γιατρό, τον οδοντίατρο κλπ. Πολύ ωραία. Δώσε λοιπόν κίνητρο και πες ότι η απόδειξη αυτή θα αποτελεί φοροαπαλλαγή, άρα θα σου δώσει το δικαίωμα. Το 60% π.χ. της απόδειξης να περνάει στα έξοδά σου, άρα ο καταναλωτής είναι αυτός ο οποίος θα απαιτεί την απόδειξη. Ναι. Άρα με αυτόν τον τρόπο θα υποχρεώσει ο καταναλωτής να τη ζητάει και να την απαιτεί. Δεύτερον, θέλουμε να χτυπήσουμε τη φοροδιαφυγή για το πλαστικό χρήμα, το οποίο πραγματικά είναι πολύ σημαντικό. Η χρεωστική και η πιστωτική κάρτα, θα έλεγα ότι πραγματικά όχι μόνο περιορίζουν, αλλά χτυπούν στη ρίζα της φοροδιαφυγής. Δεν μπορεί να το κάνεις αυτό με το πώς και με χρεώσεις 0,8-0,10, όταν στην Ευρώπη είναι 0,2-0,3 σε χρεωστικές πιστωτικές. Άρα ξέρεις εκ προημίου ότι παραδείγματος χάρη ο περιπτεράς θα δηλώνει μόνιμα χαλασμένο το πώς, γιατί αν πουλήσει τσιγάρα με το πώς θα μπει μέσα. Mm-hmm. Και τρίτο στοιχείο. Ακόμη και στο τεκμαρτό εισόδημα, γιατί ουσιαστικά ο νόμος αυτό κάνει, τεκμαρτό εισόδημα βάζει, θα μπορείς να το πεις όχι πάλι οριζόντια, αλλά όταν επικαλέσει το υπουργό στην Ιταλία και τη Γαλλία, είναι σε συγκεκριμένες κατηγορίες και λέω για να καταλάβει και ο τηλεθεατής μας. Ασφαλώς και ένας ο οποίος λέω στην Αθήνα έχει ένα ιατρείο στο Κολωνάκι ή μια επιχείρηση στο Κολωνάκι και πληρώνει 5 ή 10 χιλιάδες νίκη και έχει 3 ή 5 υπαλλήλους, δεν μπορεί να πληρώνει εισόδημα 7 χιλιάδες. Άρα εδώ θα είχε νόημα το τεκμαρτό εισόδημα. Την ίδια στιγμή όμως βάζει την ίδια μοίρα και αυτό που έχει στην Ντούμπα ή στην Νίκαια ένα ιατρείο ή ένα μαγαζί που πληρώνει 200 ευρώ νίκη. Αυτό δεν στέκει στην οικονομία. Ναι. Άρα πρακτικά και πάνω και από τις δηλώσεις του ίδιου του υπουργού, ο οποίος είτε και είπε ότι θέλω να το διορθώσω. Στη συνάντηση που έγινε, που σωστά είπατε, το οποίο ήταν το επιμελητήριό μας, η ΕΣΕΒΕ, η ΕΣΕΕ, ο δικηγορικός σύλλογος, ήταν η φαρμακοποίηση, ήταν μια σειρά πάρα πολλών κλάδων. Πρώτον, καταθέσαμε ένα κείμενο που αποδεικνύουμε ότι εμείς θέλουμε να χτυπηθεί η φοροδιαφυγή, θέλουμε να χτυπηθεί. Μάλιστα, επιτρέψτε να σας πω το επιμελητήριό μας, γιατί είπα φοροδιαφυγή και παραοικονομία, πρέπει να σας πω ότι εδώ και 4 χρόνια έχει δώσει 2 αυτοκίνητα δωρεάν στο Υπουργείο Εμπορίου, ακριβώς για να μπορεί να χτυπάει την παραοικονομία. Άρα έχουμε αποδείξει και πράξεις την άποψή μας γι' αυτό.
Στη συνάντηση λοιπόν αυτή που είπαμε, δώσαμε τις αναλυτικές λύσεις που έχει για να χτυπήσει πραγματικά την προοδευτική, γιατί ουσιαστικά λέμε στον Υπουργό ότι χτυπά στη μαρίδα και όχι στους καρκαρίες, γιατί στην ουσία, ξέρετε, οι μεγάλες επιχειρήσεις πολυεθνικές φοροαποφεύγουν. Δηλαδή έχουν δώσει και μια νομιμοποίηση φοροαποφυγής. Και αυτό αποδεικνύεται επίσης με έναν πολύ απλό τρόπο. Τι λαμβάνει υπόψη τους εμάς στο τζίρο. Ας λάβουμε υπόψη λοιπόν για να μας δώσει αξία των 5 μεγάλων εταιριών τροφίμων ούτω 88%, τι τζίρο δήλωσαν και τελικά σε τι ποσό ποιο ήταν το κέντρο που δήλωσαν στο οποίο θα φορολογηθούν. Άρα θέλουμε ένα νόμο που να είναι πραγματικός, να ξεκινάει ακριβώς από πάνω προς τα κάτω και όχι μόνο από τα κάτω, γιατί αυτό που κάνει τώρα είναι σκοτώνει το μικρό. Το θέσατε ορθά, η μεγάλη... Ένας γιατρός, επιτρέψτε μου, ένας δικηγόρος που θα δηλώσει αύριο το πρωί 15-20 χιλιάδες εισόδημα, φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ μεγάλη, γιατί 11 βάζει το όριο. Ναι. Άρα δεν σταματάει τη συναλλαγή. Το θέσατε ορθά ότι οι μεγάλοι δεν φοροδιαφεύγουν, φοροαποφεύγουν, γιατί νομότυπα το πράττουν αφού τους το επιτρέπουν οι πολιτικές αποφάσεις να το κάνουν. Έτσι και ο νόμος. Ακριβώς. Οι ενδομηλικές συναλλαγές τι κρύβουν. Οι εξωχώριες εταιρείες τι κρύβουν. Γι' αυτό και είπα ότι ιδού η Ρόδος, πείτε μας 5 μεγάλες αλυσίδες τι φόρο πληρώσαν το 2022. Επομένως θα ανακαλύψουμε βάσει τον τζίρο τους και είναι αυτοί πραγματικά έχουν τη μεγάλη νόμιμη ή όχι νομιμοφάνεια στην φοροδιαφυγή. Ναι. Άρα, ναι, να χτυπηθεί η φοροδιαφυγή, πρότεινα τρόπους γι' αυτό και έχουμε προτείνει τρόπους γι' αυτό. Είναι, ξέρετε, όταν ο ίδιος ο υπουργός παραδέχεται ότι θέλει να διορθωθεί, όταν πραγματικά, και το ξέρετε αυτό από την πείρα σας, ακόμη και οι βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος αντιδρούν, ειδικά στην περιφέρεια πάρα πολύ που είναι κοντά στον πολίτη. Και βέβαια να σας πω, υπάρχει και ένα άρθρο μέσα το οποίο μας προσβάλλει και ως λαό και ως επιχειρηματίες και ως κουλτούρα. Άλλο πράγμα καταγγέλλω κάποιον για φοροδιαφυγή ή για πλαστά τιμολόγια, το οποίο είναι σύμφωνο, σωστό είναι, και άλλο πράγμα τον αμείβω. Όταν τον αμείβεις δημιουργείς κυνηγούς κεφαλών. Θυμίζει άλλες εποχές. Και όπως είπα στον Υπουργό, πείτε μου μια χώρα σύγχρονη του δυτικού κόσμου που έχει ένα αντίστοιχο νόμο. Είναι απαράδεκτο και πιστεύω ότι πρέπει να το πάρει πίσω η κυβέρνηση, γιατί ουσιαστικά νομιμοποιεί αύριο κάποιον ο οποίος μπορεί να το κάνει επάγγελμα. Τις τελευταίες ώρες που θέλησε... Είμαι εναντίον της καταγγελίας, κατανοητό. Είμαι εναντίον της αμοιβής. Της αμοιβής για αυτήν, ναι. Τελευταίες δύο ημέρες ο Υπουργός προσπαθεί να δώσει απαντήσεις μεταξύ άλλων και σε αυτά που θέσατε εσείς. Είπε ότι οι αλλαγές μπορούν να γίνουν και διορθώσεις, όχι όμως το πνεύμα του νόμου. Υπάρχει περιθώριο να γίνουν οι διορθώσεις που εσείς θέλετε, τι πιστεύετε? Η άποψή μου είναι όχι. Και το λέω αυτό γιατί υπάρχει ένα άλλο αφήγημα που πρέπει να το βάλω στην κουβέντα μας. Ο νόμος, το σχέδιο Πισαρίδη, νομίζω ότι ποτέ δεν το άφησε έξω η κυβέρνηση. Έχει άποψη ότι πρέπει να κλείσει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Θυμίζω ότι ο νόμος Πισαρίδη μιλάει για να κλείσει το 50% μικρομεσαίων για αυτό το σχολείο και το έχει πρώτο πυλόν. Και θεωρώ ότι και με το συγκεκριμένο αυτός είναι ο στόχος. Να θυμίσω εδώ, είπε ο Πρωθυπουργός, δεν μπορεί ο εργαζόμενος να παίρνει περισσότερα χρήματα από τον εργοδότη. Και το θεωρώ πάρα πολύ σωστό. Μόνο που ξεχνάει ο Πρωθυπουργός και 470.000 επιχειρήσεις στην Ελλάδα είναι αυτοαποσχολούμενοι. Δηλαδή ταυτίζεται ο εργοδότης με τον εργαζόμενο. Άρα στην ουσία, και αυτό θα έλεγα ως στοιχείο αναφοράς, δεν μπορεί να υπάρχει. Επί της ουσίας θεωρώ ότι αυτή είναι η εκτίμησή μου. Θέλει να φύγει ένα μεγάλο μέρος, το πιστεύει, αλλά το έχουν δηλώσει επανειλημμένα κάποιοι υπουργοί, ότι η οικονομία σου έγινε η οικονομία πολύ μεγάλων επιχειρήσεων. Βέβαια να θυμίσω ακόμη και στην Ευρώπη, βρίσκομαι στις Βρυξέλλες και έχω επισκεφτεί όλες τις χώρες της Ευρώπης. Στη Γερμανία την πιο ισχυρή οικονομία, απλά να θυμίσω ότι το 84% των επιχειρήσεων είναι μέχρι 9 άτομα. Mm-hmm. Αυτό για να μην υπάρχει και αυτή η σπέκουλα στην ελληνική κοινωνία. Περί διεθνών πρακτικών. Ευχαριστούμε θερμά, κύριε Χατζηθώση, για τον χρόνο σας. Ευχόμαστε. Καλή συνέχεια. Ναι, καλή δύναμη. Καλά.